Πεντοζάλη, θέλω να μιλήσουμε για αυτόν τον χορό αγαπημένο από όλους μας εδώ στην Κρήτη. Σφακιανός Πεντοζάλης. Θέλουμε να μας μιλήσεις την ιστορία του, γιατί ουσιαστικά από εσάς ξεκίνησε. Είναι γνωστό ότι η ιστορική καταγωγή του Πεντοζαλιού ανήκει εδώ στην επαρχία τη δική μας και συγκεκριμένα στην Ανώπολη, όπου για πρώτη φορά χορεύτηκε το 1770 κατά την έναρξη της Επανάστασης του Δασκαλογιάννη. Είναι ένας ιδιαίτερος χορός, είναι ο πολεμικός μας χορός. Πεντοζάλι, πέμπτο ζάλο, πέμπτο κίνημα για την Επανάσταση, 12 οι μελωδίες του, 12 τα πρωτοπαλίγαρα του Δασκαλογιάννη. Είναι πραγματικά ένας συγκλονιστικός χορός και εμείς εδώ οι Σφακιανοί όταν το χορεύουμε πραγματικά μας προκαλεί δέος. Χαιρόμαστε που έχει αυτή τα τελευταία χρόνια έχει τόσο ραγδαία εξέλιξη και στη χορογραφία του αλλά και στην παρουσία του σε όλες τις περιοχές της Κρήτης. Τα χτυπήματα στο πεντοζάλι δείχνουν την άμυνα και την επίθεση. Γιατί είναι πολεμικός χορός, είπαμε, αντιπροσωπεύει απεικονίζει μια μάχη. Το πεντοζάλι. Αυτός ο χορός πώς πρωτοεμφανίστηκε εδώ στην περιοχή? Το 1770 προείπατε χορεύτηκε πρώτη φορά στην Ανώπολη Σφακίων, στην έναρξη της Επανάστασης του Δασκαλογιάννη. Χορεύτηκε πρώτη φορά από τα 12 πρωτοπαλίγαρα του Δασκαλογιάννη, γι' αυτό και οι 12 μελωδίες που είπαμε σαν μουσική. Το 1770, έχοντας στο νου του ο Δασκαλογιάννης να κάνει την Επανάσταση και να διώξουμε τους Τούρκους, όχι από τα Σφακιά που ήταν ελεύθερα, από την υπόλοιπη Κρήτη και είχε το αίσθημα της ελευθερίας βαθιά ριζωμένο μέσα του και σαν άνθρωπος με οικονομική ευρωστία, έχοντας 3 τρικάταρτα καράβια στην κατοχή του και αλωνίζοντας όλη τη Μεσόγειο, Τριέστιο, Οδυσσό, αποφάσισε να κάνει μια επανάσταση, την οποία βέβαια έπρεπε να την κάνει σε στυλ γιορτής, ούτως ώστε να μην γίνει αντιληφτό από τους Τούρκους των υπόλοιπων περιοχών ότι ξεκινάει κάτι στα Σφακιά. Υπάρχει ένα χειρόγραφο, έγγραφο του Δασκαλογιάννη, το οποίο διασώζεται στη Ρουμανική Ακαδημία, το οποίο το αποέστειλε με κάποιο αγγελιοφόρο στην Κίσαμο, στο γνωστό τον Γιώρο τον Τριανταφυλάκη, και ήταν γραμμένο μεταφορικά. Το αναφέρει λοιπόν στο έγγραφο αυτό, ότι αγαπητέ φίλε Γιώρο, έφταξε επιτέλους η ώρα να μας επέξει να σύρουμε τον πέμπτο ζάλο, εννοώντας την πέμπτη επανάσταση. Η κουμπάρη θα είναι 12, 12 ήταν τα πρωτοπαλίγαρα του Δασκαλογιάννη. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν και χορεύτηκε πρώτη φορά το πεντοζάλι και είμαστε εμείς οι Σφακιανοί περήφανοι που διεκδικούμε την ιστορική του καταγωγή.